listening to the Gallery Web Radio. Your extreme music experience. Mastered, everything you love to-
Ξεκινήσαμε δυναμικά σήμερα με τους Αυστραλούς Parkway Drive μετά τη χθεσινή ισοπεδωτική συναυλία του στην Αθήνα, όπου δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Εντάξει, εσύ... Εγώ απέχω. Απέχεις. Από αυτά. Να πούμε ότι είναι εκπομπή The Gallery Metal Madness, το πέμπτο επεισόδιο αυτής της εκπομπής. Εκτάκτο σήμερα, Τετάρτη, 7.30 με 9.30. Είπαμε να κάνουμε εν μέσω καύσωνα τη νέα μας εκπομπή, να μην την αφήσουμε να φύγει έτσι αυτή τη βδομάδα. Να σας πούμε επίσης ότι στα μικρόφωνα ακούτε τον Αλέξανδρο Σουλτάτο και τον Γιάννη Πούσιο. Και τι να πούμε, χθες στην Αθήνα στο Floyd, στο πρώην Piraeus Academy, ζήσαμε ένα φοβερό live όπου η Parkway Drive για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη ήταν το 2013, δεύτερη το 2017 με τους Darkest Tower, τρίτη πέρυσι το καλοκαίρι στο release, τέταρτη χθες, δώσαν ένα φοβερό show χωρίς πολλά εφέ και τέτοια πράγματα, ήταν εντελώς η μπάντα και ένα πανό πίσω με το λογότυπο και τέλος. Που... Πιο λιτή παραγωγή, ας το πούμε. Λιτή, στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουν στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, όλο αυτό που ζήσαμε χθες ήταν μοναδικό, γιατί ουσιαστικά κυριάρχησε η ενέργεια του συγκροτήματος. Πάντα σε πώς να το πούμε τώρα, σε ένα κοινό πνεύμα με την ενέργεια του κόσμου. Ήταν μια ομάδα όλο αυτό. Σε κάποια φάση... Κάνατε όλοι μαζί γυμναστήριο. Γυμναστήριο. Ο Winston κατέβηκε σε κάποια φάση ο τραγουδιστής μέσα στον κόσμο. Δηλαδή ξεκινάμε crowd surfing, κατεβαίνει μέσα στο pit και δίνει το σύνθημα να γίνει circle pit, όπου ο τύπος το λυπήθηκα κιόλας. Ήταν μέσα στο pit, σε κάποια φάση δεν άντεξε, ξανά crowd surfing για να γυρίσει στη σκηνή. Αλλά αυτά είναι πράγματα που δείχνουν καταρχάς την ενέργεια και την ψυχή, τον ψυχισμό του συγκροτήματος, που ακόμα δεν την έχουν δει βεντέτες ή να μην μιλάνε στον κόσμο και όλα αυτά. Νιώθουν σαν ένας από εμάς, να το πω και έτσι. Και αν το καλοσκεφτείς, αυτή τώρα είναι μια μπάντα που παίζει headliners και σε Wacken και σε Hellfest και αυτά, με δεκάδες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Οπότε το να είναι ακόμα τόσο ψυχωμένοι και τόσο μαχητικοί και να γουστάρουν τη φάση, λέει πολλά, ας πούμε, για μια μπάντα, έτσι. Εντάξει, είναι και μέρος της μουσικής τους. Δηλαδή, αν παίζεις αυτό που παίζουν. Το λέω εντελώς αντικειμενικά, γιατί εμένα δεν με αφορά καθόλου σαν ακροατή. Αν παίζεις κάτι τέτοιο και δεν είσαι και ψυχωμένος, δεν βγάζεις ενέργεια, τραβάς πίσω. Και άλλες μπάντες, ας πούμε, Azza Lay Dying που είδαμε πριν λίγους μήνες, και άλλα συγκροτήματα παίζουν αντίστοιχα, αλλά κρατάνε λίγο πιο τυπικές αποστάσεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν πολλές επαφές με τον κόσμο. Η Parkway Drive είναι και νέοι σχετικά στην ηλικία, οπότε ακόμα νιώθουν τον παλμό μέσα τους και το δείχναν και σε κάθε τραγούδι, το ευχαριστιόντουσαν, είχαν εκπλαγή από την ανταπόκριση του κόσμου χθες. Λένε ότι είμαστε η πρωτεύουσα του Sing-Along, η παγκόσμια πρωτεύουσα του Sing-Along. Παίζει αυτό. Έχει πει κάποτε ένας φίλος μου του από Θεσσαλονίκη, ρε μαλάκα, όλα ο τα κάνουμε. Πάντως ήταν ένα live που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία των ελληνικών metal συναυλιών, γιατί πολύ απλά περάσαμε όλοι γαμό σε ένα sold out show. Πάλι η τελευταία μέρα ανακοινώθηκε το sold out. Εντάξει, μακάρι να ζούμε τέτοια πράγματα, τέτοιες στιγμές. Να πούμε για το Floyd ξανά ότι είναι ανακοινισμένο το Piraeus Academy, οπότε χθες παρά τη ζέστη... Το παλιό Piraeus Academy. Ναι. Παρά τη ζέστη είχε φοβερό κλιματισμό, εγώ ήμουν πολύ καλά εκεί μέσα και όλοι, δεν υπήρχαν παράπονα, οι τουαλέτες πεντακάθαρες. Βασικό αυτό, ναι, ιδίως ναι. Για τώρα όταν μιλάμε για συναυλίες στην Ελλάδα σε κλειστό χώρο καλοκαίρι, οι συνθήκες, δηλαδή ξέρεις, οφείλει ο διοργανωτής να τις λαμβάνει υπόψη του και μπράβο τους, το έλαβαν δηλαδή υπόψη τους. Να πούμε ότι εκτός από το κλίμα, το κλιματολογικό και τον καιρό και τη θερμοκρασία που είναι στα ύψη, αναμένεται καυτή μεταλλική εβδομάδα. Μετά τους Parkway Drive έχουμε τους Megadeth, Blind Guardian, Grand Magus την Παρασκευή. Θα τα πούμε στη συνέχεια με αυτά, για αυτά. Προχωράμε στη δικιά σου επιλογή.
Έχεις φέρει τα καλούδια σου? Έχω φέρει τα καλούδια μου, άλλα πιο παράξενα, άλλα λιγότερο παράξενα. Εγώ σήμερα θα ασχοληθώ με ως επιτοπλίστων καινούριες μουσικές που είναι στην τωρινή φάση και της σελίδας μας και ό,τι τρέχει στη metal σκηνή, και εσύ παίζεις τα δικά σου και κάνεις τα δικά σου. Και εγώ με καινούριες μουσικές θα ξεκινήσω. Το συγκρότημα που θα περάσουμε να ακούσουμε έβγαλε, μάλλον κυκλοφορεί το άλμπουμ του σε δύο μέρες από σήμερα, στις 14 Ιουνίου. Παρόλα αυτά το άλμπουμ έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Αποθεώνεται τέλος πάντων από το κοινό τους. Πρόκειται για τους Ulcerate από τη Νέα Ζηλανδία, το 3 από το Auckland που φτιάχτηκε το 2002. Το καινούριο τους άλμπουμ που, όπως είπαμε, θα βγει σε δύο μέρες, θα ονομάζεται Cutting the Throat of God, μεγάλος τίτλος, άμεσος και κατανοητός. Είναι το 7ο τους. Το σχήμα έχει διαμορφώσει το δικό του προσωπικό ύφος, το τεχνικό, progressive, avant-garde, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, το dissonant death metal. Όσο ρημάζουν, εξελίσσουν αυτό που παίζουν, τον ήχο τους, και γίνονται περισσότερο song-oriented, που λένε και στο Καζακλάρι, και πιο προσιτή, ας το πούμε. Να πούμε ότι μιλάς για τους Ulcerate, ναι, έτσι, και να πούμε ότι οι Ulcerate ανακοινώθηκαν σε ένα νέο φεστιβάλ, νέο. Το Mammoth Fest. Το Mammoth Fest που επανέρχεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, 11 με 13 Οκτωβρίου. Και μετά παίζουν στην Αθήνα. Και μετά στην Αθήνα. Στο Κιτάρο, ναι, νομίζω. Τελευταίο τους live ήταν στο Temple, αν δεν κάνω λάθος. Στο Temple είσαι εκείνο το αείμνηστο, το Μοντού που είχε ανοίξει κάπου στο μεταξουργείο και έκλεισε μετά. Δεν θυμάμαι, δεν είχα πάει. Ναι. Οπότε ναι, αυτή την υποσημείωση ότι έρχονται σύντομα και στην Ελλάδα. Το φθινόπωρο. Ας περάσουμε λοιπόν από το καινούριο του άλμπουμ που είπαμε ότι ονομάζεται Cutting the Throat of God, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι με το οποίο ανοίγει ο δίσκος, το που ονομάζεται To Flow Through Ashen Hearts.
λοιπόν ήταν και η Ulcerate και το To Flow Through Us and Hearts από το καινούργιο τους άλμπουμ. Να πούμε ότι ο ηθήνων νους της μπάντας είναι ο drummer James N. Meran, μάλλον drummer και την drummer, αλλά και συνθέτης, παραγωγός, ηχολήπτης, έχει επιμεληθεί και το artwork. Είναι ένα σχήμα που με τον καιρό έχει αποκτήσει όλο και περισσότερους οπαδούς και είμαι σίγουρος ότι αυτό το δίσκο θα το δούμε σε πολλές λίστες το τέλος της χρονιάς. Ζώρικο άκουσμα, αυτό συζητούσαμε πριν. Ναι. Δεν είναι για τον απλό μετάλλα, τον αθώο μετάλλα που μπαίνει έτσι να ακούσει κάτι απλό. Ναι. Θέλει λίγο εκπαίδευση. Είναι για προχωρημένα στάδια μεταλλικής, πώς να το πούμε τώρα αυτή. Εξοικείωσης και διαβάθμισης. Ωραία. Επαναλαμβάνουμε, έρχονται στο Mammoth Fest. Το Mammoth Fest είναι ένα φεστιβάλ που, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, είχε σταματήσει κάποια χρόνια. Ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, στις Σέρες. Εκτός και είχε και άλλη μουσική κατεύθυνση. Δεν είναι ακριβώς metal ή τα πιο extreme metal. Ήταν που... λίγο προς το Doom, Sludge, Stoner, τέτοια πράγματα. Psych, ναι, οκ. Okay. Τώρα βλέπω ότι... είναι λίγο πιο μεταλλικό. Ξεκινάνε, δηλαδή έχουν πει ήδη για τους Day Cattle Fag, Suicidal Angels, Suicidal Angels, Saturday Night Satan, Ulcerate και μπαίνουν τα παιδιά πολύ δυναμικά. Θεσσαλονίκη έλειπε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ όπως έχουμε στην Αθήνα και το Release. Που το Release, να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω μιλήσει και με πολύ... εδώ είναι πιο underground κατάσταση. Ναι, άλλη φάση. Ναι. Αντίστοιχο στην Αθήνα, φεστιβάλ, έχουμε κάτι. Το ένα που κάνει ο Κώστας, ο αναλυτής του, στο Temple, το Extreme... Ναι. Πώς το λεγόταν. Ήταν διήμερο. Διήμερο ή τριήμερο. Τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, φεστιβάλ αποκλειστικά με metal και πιο extreme τύπου Brutal Assault της Τσεχίας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει το Release, το οποίο και οι ξένοι που, επειδή μιλάω με αρκετό κόσμο από το εξωτερικό, ξέρεις, λένε δεν είναι φεστιβάλ αυτό. Γιατί είναι σκόρπιες οι metal μέρες, δεν είναι η μία μετά την άλλη. Ναι. Οπότε, δεν είναι όλες οι μπάντες την ίδια μέρα ή τις δύο μέρες. Δεν μπορεί κάποιος επισκέπτης από το εξωτερικό να έρθει μόνο και μόνο, ας πούμε, για να δει το φεστιβάλ και να κάνει διακοπές του. Ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά... αν του κάτσει. Ακριβώς. Εδώ πέρα, βέβαια, στην Ελλάδα τα φεστιβάλ πάντοτε τα είχαμε λίγο διαφορετικά. Ας πούμε, που λέμε φεστιβάλ Αθηνών, δεν έχεις ακούσει. Ναι. Που κρατάει όλο το καλοκαίρι. Εδώ μάθαμε δηλαδή με τη φάση φεστιβάλ να περιγράφουμε μια σειρά από events, ας πούμε, από πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι τόσο συγκεντρωτικό όσο έξω. Αλλά ας πούμε το Mammoth Fest είναι με τη λογική των έξω festivals. Ναι. Πιο underground men, αλλά όλες οι μπάντες θα παίξουν σε δύο μέρες. Και τα ορθόδοξο παιδιά, δηλαδή. Ναι, και τα παιδιά που τα διοργανώνουν είναι μεταλλάδες με τα μπούνια, οπότε... Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα πάει καλά, πιστεύω. Και θα έχουμε ξανά ενημέρωση για το Mammoth Fest. Επιστρέφουμε στην metalcore σκηνή. Η Αμερικανή Isley Dying προσφάτως βγάλαν ένα νέο single με τίτλο Burden. Ο Tim Λαμπέσης με ρίζες από τον παππού του, ελληνικές ρίζες. Από τότε που ήρθε στην Ελλάδα, γιατί δεν είχε έρθει μέχρι πέρυσι. Πέρυσι δεν έπαιξε τη Μαλακάσα στο Rock Wave. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Ναι. Πριν λίγο καιρό στο Gagarin, πάλι sold out, έγινε χαμός. Όπως και να έχει, Isley Dying πλέον αγαπάνε τα μέρη μας και με το παραμικρό έρχονται στη χώρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από το νέο single, τέλος πάντων. Το Burden που είπες. Ναι. Και επιστρέφουμε να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί όπως ξέρω λατρεύεις Isley Dying. Καλά, εννοείται. Εντάξει, και επιστρέφουμε. Turn if you can't hold back. Moving on, no one will ever.
This is Dans Vana speaking. You are listening to The Gallery Extreme Metal Radio. Stay tuned for the best extreme metal music around. Αυτοί ήταν οι Αμερικανοί Azalea Dying, οι οποίοι επέστρεψαν μετά από 5 χρόνια με νέο single, το οποίο ονομάζεται Burden. Πώς σου φάνηκε, μεγάλε Γιάννη Πούσιο? Με άφησε παγερά αδιάφορο. Στο ίδιο στυλ, μελωδικό death metal, metalcore και στο ενδιάμεσο κάπου. Αφού δεν κάνει μελωδικό death metal, ναι. Αμερικάνικης φύσεως. New Wave of American Heavy Metal, λίγο Metalcore, όλη αυτή η φάση που ξεκίνησε εκεί στα Zeros. New Wave of American και Death Metal, μη σου πω. Υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε σαν... Τι? Σαν ορολογία, όχι. New Wave of American Metal είναι αυτή η Killswitch Engage, η Saturn Fall. Μπράβο. Αυτά, τα τζιμάνια. Να πούμε ότι η Azalea Dying είναι μια παλιά μπάντα. Υπάρχουν από το 2000, έτσι. Πρώτο άλμπουμ το 2001. Γενικά είναι αγαπητή στην Ελλάδα. Και αυτό φάνηκε στο Gagarin, το οποίο ήταν η συναυλία του στο Gagarin, που ήταν σχεδόν sold out. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν παιχτεί στην εκπομπή πολλές φορές και με αφιερώματα αλίμονο. Σε σένα φυσικά, με αφιερώσεις τρελές. Τι άλλο. Λογικά περιμένουμε καινούριο άλμπουμ το επόμενο διάστημα. Για να έχει βγει single, λογικά, ναι. Κάτι μαγειρεύουνε. Αυτά. Και άντε να τους ξαναδούμε και πουθενά σε κανένα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Να τους ξαναδείτε, μπράβο παιδιά. Εμείς ετοιμαζόμαστε για Grass Pop την άλλη εβδομάδα. Α, πουλάκι μου. Που εντάξει, η Tool πιστεύω θα σε ενδιαφέρα να τους δεις live. Ναι, τους έχω δει βέβαια 3 φορές, αλλά για να δούμε εσύ αν θα μπορέσεις να τους δεις. Ναι, αν θα κάτσεις να τους δεις. Κοίταξε, άμα έχει καλό καιρό, έχουμε τις μπύρες και καλή παρέα. Είναι headliners από όσο ξέρω, ναι, οπότε ναι, ναι. Μάλλον το show θα είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς. Άντε να σε δω. Θα πούμε για τον Grass Pop και την άλλη Τρίτη, πρωτού αποχωρήσουμε, θα πούμε κάποια πράγματα. Πάμε σε μουσικές, προχωράμε. Προχωράμε και θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πίσω, στο 1986 συγκεκριμένα και σε ένα συγκρότημα του αμερικάνικου thrash που ονομάζεται, γιατί υπάρχει ακόμη, Flotsam and Jetsam. Το ντεμπούτο του στο Doomsday for the Deceiver, που κυκλοφόρησε τη χρονιά που σας είπα, το 1986, είναι ένα από τα πλέον δυνατά ντεμπούτα άλμπουμ στην ιστορία του thrash. Όπως σας είπα, το συγκρότημα συνεχίζει μέχρι και σήμερα με αξιοπρέπεια. Έχουν μείνει βέβαια μόνο τα μοναδικά ιδρυτικά μέλη, είναι ο τραγουδιστής Eric A.K. και ο κιθαρίστας Michael Gilbert. Συνολικά έχουν 15 άλμπουμ στο παλμαρέ τους, αλλά κακά τα ψέματα, τα σημαντικά είναι τα δύο πρώτα, το Doomsday for the Deceiver και το No Place for Disgrace, που είναι λιγότερο thrash αλλά καταπληκτικό songwriting και σε εκείνο το άλμπουμ. Τους κατατάσσεις στις 10 κορυφές για σένα thrash metal bands, ας πούμε? Όχι. Ούτε τώρα, καν, όχι. Το ντεμπούτο τους το θεωρώ δηλαδή εντυπωσιακό. Τώρα, κοίταξε, ίσως και αν τους κατέτασα, δεν έχω κάτσει ποτέ να σκεφτώ ποιες είναι οι 10 σημαντικότερες thrash metal bands. Άμα το κάνουμε, μετά θα δούμε. Πάντα όμως ήταν το συγκεκριμένο συγκρίσμα, ήταν outsider, ας πούμε, γενικότερα, ναι. Ρε παιδί μου. Ναι, γι' αυτό λέω, έκαναν εκείνοι οι δύο δίσκοι, έκαναν πολύ μεγάλη αίσθηση τότε, αλλά προφανώς η υπόλοιπη δισκογραφία δεν... ναι. Και λόγω ποιότητας και λόγω προώθησης και μπλα μπλα μπλα, γιατί τα κυκλώματα. Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά παίζει ναι. Ρόλο και το έργο που βγάζεις, έτσι, αν κάτι ναι. Δεν εμπνέει ή δεν δίνει στον κόσμο πράγματα. Παρά τη μεγάλη δισκογραφία τους, λοιπόν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα μπορούσαν να φτάσουν. Το σημείο των δύο πρώτων δίσκων δεν μπορέσαν να το ξαναπιάσουν. Είναι όμως εργάτες του metal, δηλαδή είναι σταθεροί. Εννοείται, ναι, και συνεχίζουν όπως λέω με αξιοπρέπεια. Δηλαδή οι δίσκοι τους δεν είναι να πεις ότι είναι του πεταμού.
ναι. ότι είναι απλά κάποιοι γέροι που προσπαθούν ας πούμε, να μαζέψουν χατζηλίκια. Ήταν και το Desecrator από τους Flotsam and Jetsam και το ντεμπούτο τους Doomsday for the Deceiver. Παλιακό αμερικάνικο thrash από αυτό που μάθαμε οι boomers τότε. Τίμιο, εκεί τα ακούτε στα φορτηγά, τα ακούγατε. Μπράβο, ναι. Στη λαχαναγορά παλιά και στο Ρέντι. Πλακωνόμασταν εκεί πέρα με τα πρόβατα στην καρότσα, αλλά επιβιώσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επικαιρότητα. Παρασκευή έχουμε το release στην παραλία του Αλίμου, τι είναι η Φάληρο. Πλατεία Νέρου. Πλατεία Νέρου. Και τι είναι, Καλυθέα, Φάληρο. 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 Κύριος Μαστέιν για πολλωστή φορά στη χώρα μας. Τον έχουμε πιάσει πελάτη. Πελάτη. Θυμάμαι έτσι τώρα μου σκάσε αναλαμπή τότε που είχε
έτσι να πω, και μια κακία που είχε αρνηθεί να παίξει με τους Rotting Christ στο φεστιβάλ, ναι. Πάλι παραλιακό κάπου ήταν αυτό. Κάπου παραλία, δεν θυμάμαι πού ή όχι. Κάπου παραλία ήταν. Κάπου, ναι, ναι, δεν ξέρω αν ήταν σε κάποιο Ολυμπιακό ακίνητο που τότε τα ψιλοχρησιμοποιούσαν. Μπράβο, στο κλειστό τάκιμποντο ή εκεί γύρω κάπου, δεν θυμάμαι. Ναι. Πάντως είχαμε φάει μεγάλο ξενέρωμα με την απόφασή του τότε να... Και καλά, για λόγους τώρα θρησκευτικούς. Ναι, γιατί την είχε δει αναγεννημένος χριστιανός. Ναι. Το παθαίνουν τα πρεζάκια αυτό, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Το γυρνάνε στη θρησκεία. Αυτός τότε είχε και ένα ζήτημα με το χέρι του, είχε ξαπλώσει πάνω στο χέρι του, του είχε κοπεί αιμάτωση. Α, μπράβο, ναι. Τότε και επανήλθε μετά, έκανε φυσιοθεραπείες και τέτοια και δεν ξέρω αν το είχε αποδώσει στην θρησκευτική του πίστη όλο αυτό. Οπότε είπε. Αναφορικά με το χέρι και το πρόβλημά του, τώρα τα λέω εγώ αυτά. Ναι. Μήπως έτσι αρνήθηκε το σατανικό ρόλο των Rotting Christ, και όντως είχαμε ξενερώσει όλοι με αυτό το σημάδι. Παρ' όλα αυτά πήγαμε, και ίσως ήταν και η χειρότερη εμφάνιση των Megadeth στην Ελλάδα τότε. Εγώ δεν είχα πάει εκεί. Megadeth, σκέψου ότι τους έχουμε δει από το 97, ήταν η πρώτη εμφάνιση στη Ριζούπολη, ναι. Στο τότε Rock Wave Festival. Με Rotting Christ. Με Rotting Christ. Τι έφωσε. Που δεν είχε τότε πρόβλημα. Και με Grip Inc. Grip Incorporated. Και Τανακνόβα, νομίζω. Πρωτόπουλο. Ναι. Και Bruce Dickinson. Και Bruce Dickinson support τότε στους Megadeth, αλλά εντάξει. Support. Special guest. Special guest. Τι να πούμε. Megadeth, αγαπημένο συγκρότημα και στο gallery. Τιμούμε πάντα. Παίζουμε. Προσκυνάμε. Παρά τις, μέχρι ενός σημείου, μέχρι που γουστάρεις Megadeth, κύριε Πούσιο. Καταρχάς δεν είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες στο thrash. Δηλαδή το νιαούρισμα του Mustaine κάπου με εκνεύριζε. Παρ' όλα αυτά βέβαια, επειδή όλοι περάσαμε αυτό, έχουν γράψει κάποιες τραγουδάρες τώρα, αλίμονο. Και είναι και σημαντική πολύ για το ιδίωμα. Εντάξει, εγώ λατρεύω το Peace Sells. Στην Ελλάδα όλος ο κόσμος προσκυνάει τώρα στην Peace. Αλλά νομίζω ότι και στο επόμενο. Το επόμενο από το Rust in Peace που έχει το Symphony of Destruction. Πώς το λένε, ρε, τώρα κόλλησα. Κάτσε γιατί κολλήσαμε εδώ. Κάνω και νομίζω ότι εκεί τελειώνει η Megadeth για μένα. Μιλάς για το Countdown. Countdown to Extinction, μπράβο. Το 92. Αυτό. Ξέρω ότι οπαδοί ακούνε. Και η Ιουθανέζια μετά και τέτοια. Σου άρεσε το Countdown, εντάξει. Το είναι... Countdown μ' αρέσει. Ναι, πιο εμπορικό. Δεν θα το έλεγα. Είναι λίγο, ρίχνουν λίγο τα γκάζια. Γίνονται λίγο πιο μη τέμπο. Και πιο καλογιαλισμένη παραγωγή. Ναι. Άλλες ταχύτητες. Εντάξει, το Rust in Peace είναι δισκάρα τώρα, αλίμονο. Δηλαδή έχει κομμάτια μέσα που λες OK. Από εκεί και πέρα μετά, δηλαδή οι κομματάρες στο Megadeth μ' αρέσουν. Όπως αρέσουν νομίζω στην πλειοψηφία των Metalheads. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή δεν είμαι φαν, τα πιο δεύτερα ή εκεί που πάει αρχίζει τα Toot Lemon και τέτοια, είναι αν του ρίξει και κανένα γιαούρτι στη μάπα. Αυτό είναι δικό μου προσωπικό εντελώς. Εντάξει, τώρα ξέρεις, ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται, του βγαίνουν στιγμές. Ναι, ναι, ναι. Συναισθήματος. Μπορεί να παίζει ό,τι γουστάρει. Ναι. Και εμείς μπορούμε να λέμε επίσης ό,τι γουστάρουν. Γιατί ναι. τους έχουμε πάρει τους δίσκους. Και να μην τους έχεις πάρει, δηλαδή πάλι το ίδιο είναι. Κουβέντα να γίνεται. Μπορούμε να λέμε ότι γουστάρουμε για το load των Metallica και συμφερτά τέτοια, ας πούμε. Ναι, ο καθένας, ναι, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, αγαπάμε, έτσι. Το ότι μια μπάντα βγάζει ένα χαλιά δίσκο δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάμε. Εννοείται. Ή δεν στηρίζουμε τουλάχιστον τις καλές δουλειές. Για μένα ο σωστός οπαδός σε κάθε σχήμα, τώρα το πάμε σε ένα λίγο αμπελοφιλοσοφικό επίπεδο, δεν είναι αυτός που του αρέσουν όλοι οι δίσκοι, αλλά αυτός που μπορεί να σου ξεχωρίσει τον πραγματικά σπουδαίο από τον λιγότερο σπουδαίο, τον πάρα πολύ καλό, τον καλό, τον μέτριο, τον κακό. Όλοι έχουν τέτοιες στιγμές στις δισκογραφίες τους, το οποίο βέβαια ο καθένας το προσαρμόζει στα δικά του γούστα. Άλλο είναι το κακό άλμπουμ για σένα στους Megadeth, άλλο είναι για μένα. Θα έρθεις στο live Megadeth, πώς τη βλέπεις? Δεν νομίζω, και ο λόγος δεν είναι η Megadeth, είναι η Blind Guardian που δεν αντέχω ούτε δευτερόλεπτο. Blind Guardian έχουν γίνει πλέον Έλληνες κανονικά, τόσες φορές που έχουν έρθει. Θα τους δούμε και στα Χανιά, στο Χανιά Rock Festival. Καλά, εγώ προσωπικά φέτος είδα και στην κρουαζιέρα άλλες δύο φορές, το 70,000 Tons of Metal.
Εντάξει. Στο τέλος θα κάνουν διαφήμιση για τα Lidl, άσημε τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, μιας και είπαμε για Megadeth όμως, πάμε να ακούσουμε κάτι από... Από τους καλούς Megadeth ή τίποτε μεταγενέστερα. Ένα εμπορικό τραγούδι από την μεσαία περίοδο τους, να πούμε. Το Cryptic Writings. Ποια α, ωραίο. Μ' αρέσει το Cryptic Writings, όντως. Πάμε να ακούσουμε το Trust που ήταν... Το Trust, που ήταν το εμπορικό, το χιτάκι. Το σύγκολο. Και επανερχόμαστε. We'll be right back.
αυτή ήταν η αγαπημένη Megadeth. Κανόνας νούμερο 6 στο The Gallery. Α, τους έξι καν κανόνα. Είναι φυσικά. Α, ναι. Εντάξει ρε φίλε, τώρα υπάρχει συνέστημα για το συγκρότημα. Α, οκ. Okay. Παρά τις, πώς να λέμε, παραξενιές του θείου Dave, παραμένουν ένα αγαπημένο συγκρότημα. Να πω ότι το Trust είναι από το Cryptic Writings, όπως είπαμε, που να διορθώσω τον εαυτό μου, αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ Megadeth που μου άρεσε πραγματικά. 1997. 97, ναι. Είχα κάνει και κριτική τότε, νομίζω, στο Χάμερ. Ο χαρακτηρισμός που έδωσες off the record είναι ότι το Cryptic Writings είναι το... Όχι, το Trust. Α, το Trust. Το Trust. Και ότι είναι το Black Album του Megadeth, δεν είπες. Ναι, και πιο συγκεκριμένα είπαμε το Trust, θα μπορούσε να είναι το Enter Sandman, έχει τον ίδιο ρυθμό. Ναι. Όχι το ότι το αντέγραψε, απλά παίζει τον ίδιο ρόλο στο πίσω. Το ίδιο tempo, έτσι, ναι. Okay. Το ανεβαστικό, ρε παιδί μου, το χιτάκι. Είναι ένας δίσκος που τότε είχε κάνει αίσθηση. Να πούμε ότι ήρθε μετά το Euthanasia, βέβαια, ναι. Που το Euthanasia για μένα είναι αγαπημένο. Ναι, και για άλλους, ναι, το ξέρω. Και βιωματικό άλμπουμ. Παρότι τα γκάζια ήταν πεσμένοι οι ρυθμοί, έτσι, mid-tempo κομμάτια κυρίως. Θα σημειώσω ότι εγώ τότε τους είδα για πρώτη φορά live στο Euthanasia στην Αγγλία, στην Ουαλία. 94. Ναι. Πώς σου είχαν φανεί τότε? Με support Corrosion of Conformity, θυμάμαι. Εντάξει, το άκουσα κομματάρες, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά, τους είχα δει σε κλειστό χώρο μεγάλο. Είχαν βγει με πουκάμισα. Πουκάμισα, ρε. Πουκάμισα, τι. Thrash metal με πουκάμισα. Άρα ήταν... Αυτό ήταν πάντα η Megadeth, έτσι μια πιο κυριλέ και τεχνική εκδοχή του thrash. Εξελίχθηκαν με τον καιρό, έτσι. Αυτό το κάνανε και πιο παλιά και άλλες μπάντες, έτσι όπως οι Queensrÿche, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που δεν παίζανε thrash όμως, δεν είχαν αυτό το... Ναι ρε παιδί μου, απλά... Εντάξει, και οι Celtic Frost το κάνανε, γιατί τα φρουφρού, τα μεσαιωνικά. Γενικά το metal με πουκάμισα δεν πήγαινε δεκαετία έτης. Ναι. Οτιδήποτε από... Μετά δε... στα 90's φορέθηκε. Λίγο τα gothic metal, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το κυριλέψανε το στυλάκι. Λίγο In Flames που την είδανε, ναι. Ξαφνικά έφυγε ο Γέσπερ και την είδαμε, ναι. Σαλονάτι με πουκάμισα. Τώρα έχει φύγει πάλι από τη μόδα. Νομίζω πάλι το streetwear. Streetwear παίζει πολύ. Πάση, ναι. Και η Parkway Drive που τους είδαμε ζωντανά χθες, ήταν αυτό όλοι στα μαύρα. Σεμνά, λιτά και απέριτα. Εγώ όταν τους είχα δει στο release μου είχαν φανεί λίγο σαν σεκιουριτάδες. Υπάρχουν οι drive. Ναι. Κοίταξε, κάνουν τα γυμναστήριά τους, κάνουν τα κόλπα. Κάτι φοράγαν κάτι άσπρα γυλαίκα στο release. Ναι, πέρυσι. Ναι, ήταν λίγο... Εντάξει, καλοκαίρι φοράμε άσπρα. Έτσι. Τώρα βέβαια καλοκαίρι φορούσαν μαύρα, βράδυ όμως, σε κλειστό χώρο, λέει άσμι. Σειρά μου, Ωραία, Megadeth, Trust. Φεύγουμε, πάμε στα δικά σου. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ περίεργο, το οποίο ξέρω ότι ο Βασίλης, ο Κουρούμαλης, ο Βί και η Σοφία θα με νιώσουν και θα τους αφιερώσουν και το κομμάτι. Τέλεια. Πρόκειται για ένα σχήμα που δεν είναι metal. Βασικά πρόκειται για ένα συγκρότημα που κατουράει τα όρια κανονικά ανάμεσα σε όλα τα μουσικά είδη. Σε παρακαλώ λίγο, σεμνά, εδώ είναι εκπομπή. Ναι, όντως, τα χέζει λοιπόν τα όρια μιλάμε κανονικά. Έτσι, σε παρακαλώ λίγο. Δημιουργήθηκαν στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2010. Σε 14 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 25 άλμπουμς και έχουν παίξει, ας πάρουμε ανάσα, από ψυχεδελικό ροκ, κράουτ ροκ, γκαράζ, σερφ, προγκρέσιβ ροκ, ψυχεδελική pop, indie ροκ, folk, jazz, ακουστική μουσική, rap, μέχρι και μπαγλαμάδες. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έχουν βγάλει και δύο δίσκους metal. Okay. Πρόκειται για τους King Gizzard and the Lizard Wizard, όπως είναι ο τίτλος της μπάντας. Το πρώτο άλμπουμ στο οποίο έπαιξαν metal ήταν το Infest the Rat's Nest το 2019, που κάνανε ένα περίεργο μείγμα ανάμεσα σε thrash και stoner, και πέρσι κυκλοφόρησαν ένα concept άλμπουμ, το οποίο τώρα εδώ άκου τίτλο, ονομάζεται Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of the Eternal Night. Okay. Και έχει και υποσημείωση στον υπότιτλο. An annihilation of planet Earth and the beginning of merciless damnation. Βαλσάγκοθ. Κρατάτε σημειώσεις, εδώ γίνεται χάος. Yeah. Πρόκειται για ένα συγκρότημα 6 ατόμων και θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι Gila ή Gila Monster, το οποίο είναι χιτάρα. Για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα hits της περσινής χρονιάς σε metal. Για να σας προσανατολίσω λίγο, πρόκειται για ένα τεχνικό progressive groove, sludge, metal, σαν μάστον από αυτά που γουστάρεις εσύ. Yeah.
Το κομμάτι όμως θα δεις ότι σου κολλάει σαν τσίχλα στο μυαλό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Γκίλα Μάνστερ.
Επανήλθαμε. Να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η εκπομπή The Gallery Metal Madness, που κανονικά είναι κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Σήμερα εκτάκτως γίνεται Τετάρτη 7.30 με 9.30 το βράδυ. Λαϊκή απογευματινή, ρε. Τι άλλο θέλετε. Ακριβώς. Να πούμε ότι από την αρχή της εκπομπής, της συγκεκριμένης εκπομπής, όταν μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια μας, συνοδεύει ως χαλάκι ένα τραγούδι των Parkway Drive, το The River, σε μια ακουστική έκδοση, μια υπέροχη ακουστική έκδοση. Τώρα δηλαδή. Άστα, δεν είναι τώρα για σένα αυτά. Τώρα μην τα. Μέταλκο σε ακουστική έκδοση. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Δεν κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Το Χαβιέρ είναι για λίγους, δεν είναι για όλους. Πες μας τι ακούσαμε την εποχή. Ακούσαμε τους King Gizzard and the Lizard Wizard και το Gila Monster από το περσινό τους άλμπουμ Petro Dragonic Apocalypse, και το κόβω εδώ, τον υπόλοιπο τίτλο δεν χρειάζεται. Ναι, μην το πεις καλύτερα, άστο. Ναι, okay. Να υπενθυμίσω ότι το συγκρότημα θα έρθει του χρόνου τον Ιούνιο για συναυλία στο Θέατρο του Λυκαβητού για τρεις συνεχόμενες βραδιές, όπου θα παίξουν τρία διαφορετικά setlist. Πώς ξανάρθει στη χώρα μας. Πώς και έτσι, υπάρχει τόσο κόσμος από πίσω που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που ακολουθεί, γιατί και όχι από το metal, από διάφορα είδη μουσικής. Mm. Τώρα κάποιος θα σου πει αυτά είναι φασέικα. Οκ, okay, είναι ένα συγκρότημα που συμβαίνει αυτή την εποχή. Καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας, γιατί μερικές φορές ακούς πράγματα καλά από εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Αυτό είναι όλο. Ισχύει αυτό που λέει. Γενικά καλό είναι να μην έχουμε παροπίδες και να... Και ανοιχτές κεραίες. Δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να σου κάτσει. Γιατί να πω ότι εγώ ήμουν ένας από αυτούς που είχα δει ένα hype να παίζει και έλεγα έλα μωρέ τώρα ITP, ok. Τελικά με τον καιρό δεν έχω ασχοληθεί με το υπόλοιπο υλικό τους. Ανακαλύπτω ότι ένα συγκρότημα που το κάθε μέλος παίζει 3-4 όργανα. Ναι. Κάνουν καλά και μπορούν να αλλάζουν μουσικές όποτε γουστάρουν και για όποιο λόγο θέλουν αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, μιας και λέμε για παροπίδες, καλό θα είναι να διευρύνεις και εσύ λίγο τα ακούσματά σου. Όχο, πάμε Αμερική, ναι. Πάμε στους πρωτεμπουσιάνους Darkest Hour που έχουμε παίξει. Είναι από Washington. Από Washington DC. Έχουμε παίξει πολλές φορές στην εκπομπή μας. Αυτή τη φορά... Να πω ότι έχω ένα respect εγώ για τους Darkest Hour. Δεν είναι ο ήχος μου, αλλά παίζανε έτσι όπως παίζουν όταν οι άλλοι ακόμη... Ακριβώς. Δεν είχαν πάει φαντάρι. Είναι αντιστοίχως μια μπάντα, όπως σου είπα πριν, για τους As I Lay Dying, που πάλι ακροβατούν μεταξύ μελωδικού death metal σουηδικής σκηνής και metalcore. Ναι, είναι λίγο πιο φινετσάτη μου φαίνεται η Darkest Hour, για τα δικά μου γούστα πάντα. Να πούμε ότι προσφάτως κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Perpetual Terminal. Είναι πολύ αξιόλογη δουλειά. Είχαν 6 χρόνια, 7 χρόνια να κυκλοφορήσουν άλμπουμ, οπότε επανήλθαν δυναμικά. Στη χώρα μας έχουν έρθει αρκετές φορές, ή 2 ή 3. Τελευταία ήταν με τους Parkway Drive το 2017 στο Piraeus Academy, τότε που δυστυχώς είχαν παίξει ελάχιστα, 25 λεπτά. Ήταν σαπό. Πολύ μικρό σετ. Και στο Αν. Και στο Αν, παλιότερα σε μια φάση που ήταν τελευταία μέρα παγκόσμιας περιοδίας, είχαν αργήσει κιόλας, είχαν βγει αργά μες τη νύχτα, στο τέλος πήγε όλος ο κόσμος πάνω σκηνή, έγινε ένα μπάχαλο, ωραίο μπάχαλο. Παρτάκι. Πάρτι κανονικό. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το μόνιμο κομμάτι, Perpetual Terminal. Δυνατή δουλειά, εμένα μου άρεσε πολύ και έχουμε ανεβάσει και στο ηλεκτρονικό μας περιοδικό δισκοκριτική από τον Δημήτρη τον Μπενετάτο, πολύ αναλυτική, που λέει πολλά και ωραία πραγματάκια, και επιστρέφουμε. Για να δούμε λοιπόν.
Ήταν οι Αμερικανοί Darkest Tower από τη Washington, την πρωτεύουσα της Αμερικής, ορμόμενη. Ακούσαμε το κομμάτι Perpetual Terminal, το ομώνυμο κομμάτι από το τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Πώς σου φάνηκε? Ας πούμε, σε σχέση με Ζαλέ, η Dying Name αρέσει περισσότερο. Δηλαδή είναι πιο κοντά στο At The Gates. Στη πράγμα, σχολή. Ναι, στη σχολή. Παρότι είναι σχετικά κοντά. Και πάλι δεν είναι ο ήχο. Ναι, είναι σχετικά κοντά. Σαν ήχο. Γι' αυτό το σύγκρινα με Ζαλέ. Και όμω διαφέρουν. Δηλαδή είναι οι μικρέ λεπτομέρειε που ναι. Κάποιο που έχει εντρυφήσει στο μουσικό ιδίωμα αυτό καταλαβαίνει ότι υπάρχουν διαφορέ. Α πούμε, οι Darkest Hour έχουν λίγο πιο. Και λίγο πιο thrash. Δεν ξέρω. Τα thrash είναι πιο thrash. Τα hardcore είναι πιο hardcore. Και τα death metal είναι πιο death metal σε σχέση με του άλλου.
Ναι, οι Darkest Hour δεν έχουν τόσο πολύ το metalcore στοιχείο μέσα. Δηλαδή πιο πολύ σουηδική σκηνή και λίγο thrash παρά το metalcore με τα down tempo, τα riffs και αυτά. Ναι, όπως ναι, όπως το είπαμε με τα beat downs. Ναι. Όπως το είπαμε μετά το metalcore, τέλος πάντων. Σου πάλι δεν είναι κάτι που θα τα ακούσω, δηλαδή σπίτι μου, αλλά σαν ήχος μου κάνει καλύτερα. Και είναι και παλαιόρες τις φάσεις, να το πούμε. Και αυτό. Αυτή είναι παλιό συγκρότημα, εκεί αρχές 2000 κάπου. Και μη σου πω και τελή 90's. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά εγώ κάπου... Εγώ δεν έχω ντρίφησει στον ήχο, απλά από το θυμάμαι χαίρομαι, ας πούμε. Ωραία. Να πούμε ότι μπαίνετε, μας διαβάζετε στο ηλεκτρονικό περιοδικό του The Gallery. Τα τελευταία νέα έτσι που ανεβάσαμε, επειδή κάθε εβδομάδα καλό θα είναι να αναφέρουμε κάποια πραγματάκια που έχουμε ανεβάσει. Να πούμε ότι είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό για το live του Roddy Crys στην Θεσσαλονίκη, το οποίο live πήγε πολύ καλά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Μάζεψε αρκετό κόσμο, κοντά 2.000 κόσμο. Γενικά η Θεσσαλονίκη τους έχουν λείψει συναυλίες εκεί πάνω, οι μεγάλες συναυλίες, και ξέρεις δεν είναι εύκολο να κατεβαίνεις Αθήνα για live, είναι και δαπανηφόρο και χρονοβόρο και ό,τι θες, οπότε βλέπουμε ότι αρχίζουν και γίνονται πραγματάκια και εκεί πάνω και στο 8ball που είναι ο πυρήνας της φάσης εκεί. Και καλώς γίνονται και να συνεχίσουν να γίνονται, εννοείται. Να πούμε για τους Έλληνες Hail Spirit Noir ότι κυκλοφόρησαν καινούριο βίντεο στο τραγούδι Curse You Entropia, καινούριο single βασικά. Και ο δίσκος όπου να είναι έρχεται, από ό,τι έχω μάθει. Ακριβώς. Distraction νέο βίντεο. Για Wolfhard θα πούμε σε λίγο, καινούριο single και επερχόμενο άλμπουμ σε λίγο καιρό. Τι άλλο. Εμείς ξέρεις, εκεί πέρα δεν αγωνόμαστε στο The Gallery, στο ηλεκτρονικό περιοδικό του The Gallery, δεν αγωνόμαστε να ανεβάσουμε μια κριτική, γιατί εμείς όλο αυτό το στείλουμε σαν μεταλλάδες. Οπότε, όταν μας βγει και αν μας βγει, βάζουμε ένα κείμενο το οποίο έχει εντελώς οπαδική χρειά, από την άποψη ότι θέλουμε να βάλουμε και πολλές φωτογραφίες και πολλά βίντεο που τραβήξαμε εμείς οι ίδιοι, ή αν τύχει και στείλουμε κάποιον φωτογράφο. Είδατε, γράφουμε σαν μεταλλάδες και βαριόμαστε σαν μεταλλάδες. Ακριβώς, το πάμε στο χαλάρο, ρε παιδί μου. Οπότε ανεβάσαμε τώρα αυτές τις μέρες την ανταπόκριση από το live των Rammstein με πολύ πλούσιο υλικό και σε φωτογραφίες και σε βίντεο και πολύ ωραία λόγια από τη Βασιλική την Καλογερά. Και αυτά. Να πούμε επίσης ότι θα έχετε μάλλον διαπιστώσει ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στο ίντερνετ με διακοπές. Μα σαμποτάρουν μάλλον, δεν ξέρω. Γι' αυτό την ηχογραφούμε, βρε, την εκπομπή. Γιατί να ακούσετε ολόκληρη μετά. Η εχθρή του metal, φίλε. Δεν ξέρω τι trappers είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως σαμποτάρουν την αγνή μεταλλική ψυχή μας εδώ πέρα. Δεν κολώνουμε, προχωράμε. Προχωράμε με το κλασικό σκοτσέζικο ντουζ ύφος της εκπομπής από τον Άννα στον Καϊάφα και ποιότητα από την πλευρά μου, μουσική μεταλλική ποιότητα και ανομαλία. Και υπέρμετρη ποιότητα από τη δικιά μου πλευρά. Χαοτική ανομαλία από την πλευρά του κύριου Γιάννη Πούσιου. Θα πάμε σε ένα σχήμα που και σε ένα άλμπουμ του 2018, το οποίο όταν είχε βγει το είχα ακούσει και είχα σκαλώσει και για κάποιο λόγο το είχα ξεχάσει, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας πια. Είναι ένα σχήμα από το Σικάγο, δημιουργήθηκε το 2017, έχουν το περίεργο όνομα, μη γελάτε, Πανίτζιριστ, ο Πανίγερτζής. Αυτά είναι. Μάλλον δεν ξέρουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα για να καταλάβουν τι σημαίνει. Πάντως είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, είναι πενταμελές σχήμα που παίζει ένα μελωδικό μεν, αλλά ιδιαίτερο black metal, και μέσα στην ιδιαιτερότητά τους είναι το γεγονός ότι μάλλον είναι χριστιανοί οι τύποι. Σχολή striper. Όχι, είναι πιο ανώμαλοι, είπαμε. Okay. Όχι τώρα, καθώς πρέπει οι Αμερικάνοι. Είναι οι στίχοι τους φιλοσοφικοί, ασχολούνται με τη μετάβαση του εαυτού σου σε πνευματικό όν. Όλα αυτά σε ένα αφηρημένο πλαίσιο, αλλά το ύφος τους είναι πολύ ξεχωριστό. Οπότε, το άλμπουμ, να πούμε ότι είναι το μοναδικό άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει και τίποτα άλλο μέχρι στιγμής, λεγόταν Hierurgy, και μέσα από αυτό το άλμπουμ θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι The Void is the Heart of the Flame.
Και το The Void is the Heart of the Flame από τους μάλλον χριστιανούς πανήτζηρις. Τώρα το ύφος είναι εκεί κάτι ανάμεσα σε Heimsgard, Solefald, δεν τα ξέρω και καλά. Ανομαλία, φίλε, δηλαδή εντάξει, έχουμε συνηθίσει πια σε αυτά τα ανώμαλα πράγματα που φέρνεις. Ο ένας με το ανώμαλο, ο άλλος με το metal του γυμναστηρίου. Απορώ πως κάνουμε χωριό εδώ μέσα, ρε φίλε. Είμαστε γυμναστηριάκοι εδώ. Λοιπόν, σε παρενοχλούν. Ασχολίαστο το τραγούδι που βάλες. Εγώ νόμιζα ότι πέσαν δύο τραγούδια μαζί και λέω κάτι δεν πάει καλά. Είναι περίεργη συνορχιστρώσεις. Τα με αυτά σας τα έπαιζε κανένα Σάκερφελ, θα προσκυνάγατε. Άντε τώρα, μην ανοίξω τη στοματάρα μου. Περίεργες, να το πούμε ευγενικά, έτσι. Προχωράμε σε Φιλανδία. Να είχαμε και λίγο τον καιρό της Φιλανδίας εδώ. Καλά θα ήταν αυτό το διάστημα. Καλά, ναι. Φιλανδία, καλοκαίρι, επειδή έχει πάει φιλού το κουνούπι, το βάζει στην τσέπη. Κουνούπι, ε. Πολύ κουνούπι. Πάμε στους Φιλανδούς Wolfhard, τους φίλους και αγαπημένους Wolfhard, που παρακολουθώ από παλιά, σχεδόν από την αρχή τους βασικά. Πρόκειται να βγάλουν νέο δίσκο σε λίγο καιρό με τον τίτλο Grave, ή το single το Grave τώρα, δεν τα θυμάμαι και εγώ καλά, μην νομίζεις, γερνάμε. Σίγουρα το single είναι Grave, δεν θυμάμαι αν ο δίσκος λέγεται Grave. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είχαν ταξιδέψει στην Ισλανδία όλοι μαζί για να φτιάξουν ένα φοβερό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Ξέρεις, γενικά η Wolfhard τους αρέσει πολύ να παίρνουν στα βίντεο τους φύση και τοπία και τα λοιπά, οπότε η Ισλανδία προσφέρεται για τέτοιου είδους βίντεο κλιπ. Πολύ ωραίες μουσικές, μελωδικό, ατμοσφαιρικό, death metal να το πούμε. Death in black, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Death. Τόμας Σαουκόνεν είναι ο ιδρυτής και ο γέρης της μπάντας.
Παίζει και ο δικός μας ο Βαγγέλης ο Καρζής πλέον ως κιθαρίστας εδώ και πολλά χρόνια, αλλάζοντας το ρόλο που είχε στους Rotting Christ ως μπασίστας, βρήκε τη φυσική του θέση και έχει και τους Full House Blue Crew φυσικά, που είναι ηγετική μορφή εκεί, κάνοντας τα φωνητικά και τις κιθάρες. Τι να πούμε, οι Wolfheart έχουν έρθει, έχουν παίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Δεν είχαν τον κόσμο που θα έπρεπε. Τελευταία ήταν πριν ένα μήνα στο One Club, όπου είχε αρκετό κόσμο. Εντάξει, δεν είχε την κάρη το μαγαζί. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα πολύ δυναμικό live. Τι άλλο, εσύ τους παρακολουθείς, σου αρέσουν? Όχι, δεν τους παρακολουθώ. Δεν... Αυτό έλειπε να σου άρεσαν κιόλας, θα ήταν περίεργο. Δεν είχε να κάνει με την πάντα, δεν, το ύφος δεν παρακολουθώ γενικότερα. Μελωδικό, όταν ακούω εγώ μελωδικό, death, black, βγάζεις στρίβω, παιδιά, βγάζεις στρίβω, παιδιά. Ναι. Πρέπει να είναι μελωδικό αυτό, ανώμαλο. Αν έχει ανομαλία, δηλαδή θέλεις. Εγώ αυτό το λέω χαρακτήρα, εσύ το λες ανομαλία, συνεννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε στο Grave, το τελευταίο του single, που είναι από τον επερχόμενο του δίσκο, και επιστρέφουμε. Thank you.
Hey guys, this is Vikotnik from Dödemsgård. You're listening to Gallery Web Radio. Stay tuned. Επανήλθαμε βράδυ Τετάρτης 12 Ιουνίου 2024 στην κόλαση της Αθήνας, πολύ ζεστή αυτές τις μέρες, οπότε ως The Gallery Metal Madness να συστήσουμε καλή ενυδάτωση νεράκι. Μέσα από μία όαση. Μεταλλική όαση. Μεταλλική, είμαστε μια μεταλλική όαση μέσα στην έρημο της Κηφισίας. Ακριβώς, με φωτιά εδώ κοντά στην Κηφισιά, σε κάτι εργοστάσια τώρα. Πλαστικό. Και σαμποτάζ. Τραβήξαμε και τις μυτιές μας, τρώσαμε, πήραμε χημεία. Ακριβώς. Αυτή ήταν η Wolfheart μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, το οποίο τελικά λέγεται Draconian Darkness. Θα βγει Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Αναμένεται πολύ καλό, πάλι σταθερή αξία η Wolfheart. Πάντα ποιοτικές οι κυκλοφορίες τους. Καλά, εσένα δεν σ' αρέσουν αυτά. Το γνωρίζω. Και γι' αυτό τα φέρνω να στα βάζω στη μούρη. Αυτό. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Είπαμε σκοτσέζι κοντούς ο ένας τον άλλον. Να δώσουμε χαιρετισμούς στα παιδιά που μας ακούνε από Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κρήτη και Ηράκλειο και Χανιά βλέπω. Βέλγιο, στην Άντα που μας ακούει. Αστόρια, Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί, ξαδέρφια, ποιος είναι, έχεις τίποτα ξαδέρφια εκεί πέρα? Όχι, δεν έχω. Και τουλάχιστον που να είναι μεταλλάδες και να τους ξέρω. Παρά τα τεχνικά προβλήματα λοιπόν, βλέπω ότι μας ακούει αρκετός κόσμος. Προχωράμε στην μεταλλική κατήχηση εδώ πέρα που κάνουμε. Θα ξαναγυρίσουμε στα 80's, όπου ξέρεις, στο συνειρμικό... γίνεστε. Συγκλειώ βλακίες. Τα δικά σου, τα δικά σου. Στο μυαλό του Έλληνα μεταλλά, όταν μιλάμε για 80's, τι έρχεται στο νου του? Τι ακούγαμε στα 80's, ρε φίλε? Megadeth, Manowar, Slayer. Βγαίναν και άλλα πράγματα στα 80's. Απλά τότε οι πιο πολλοί δεν τα πέραν χαμπάρι, γιατί ακούγαν αυτά που λέγαμε πριν. Κάποιοι άλλοι, και δεν λέω για μένα, γιατί υπήρξε μια γενιά ολόκληρη, είχε δει ότι συμβαίναν και άλλα πράγματα στον ακραίο ήχο. Εγινώσαν το πραγματάκια. Εγινώσαν το, μπράβο. Για λέγε. Λοιπόν, έτσι το 1989 στο Μπέρμιγχαμ, ένας τύπος που ονομαζόταν G.C. Green και άλλος ένας τύπος πιο γνωστός που λεγόταν Justin Broderick, ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από τους Napalm Death και το άλμπουμ Scam, στο οποίο συμμετείχε, έφτιαξαν τους Godflesh, τους είχαν φτιάξει μάλλον από το 1988. Πρόκειται... Όχι ο Broderick των Megadeth που έχει πάει Flames. Όχι, αυτός είναι Chris. Άλλος αυτός. Και δεν είναι Broderick, αυτός είναι Broadrick. Okay. Είναι Άγγλος. Ωραία. Justin Broderick. Οι Godflesh λοιπόν είναι από τις μπάντες που είναι πρωτοπόροι του industrial metal. Έδωσαν μορφή στο ιδίωμα. Τα λέγαμε την άλλη φορά στην εκπομπή για τα 90's, για τους Ministry, τους Nine Inch Nails. Μην είχαν ξεκινήσει και αυτοί από τα 80's να γίνονται πιο μεταλλικοί. Οι Godflesh ξεκινήσαν εξ αρχής μεταλλικοί, δηλαδή με μηχανικό ήχο, ένα μινιμαλιστικό drum machine που προγραμμάτιζε ο Broderick, χαμηλοκουρδισμένες κιθάρες, πολύ heavy, brutal φωνητικά. Τότε τους λέγανε industrial death metal, ουσιαστικά ήταν industrial metal, απλά ακραίο. Μία μίξη από Black Sabbath, Celtic Frost, Swans, Killing Joke και Crash. Σας φώτισα τώρα, θα μου πεις. Εντάξει. Ναι. Είναι παλιακά πράγματα, δηλαδή είναι νεολαία, αγνοεί τέτοιες μπάντες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στο κοινό το Ραμστάιν, αρχίζω βγάζω έτσι λόγο, θα απαγγείλω. Εσύ κοντεύεις τώρα 80 χρονών, οπότε έτσι λογικό να τα ξέρεις όλα αυτά. Έτσι. Αυτό είναι, λογικό, ναι. Είμαι όχι ο γέρος του βουνού. Τέλος πάντων. Να πούμε την παρένθεση, οφείλω να την κάνω, ότι ο κύριος Γιάννης Πούσιος εδώ, ο συμπαραγωγός της εκπομπής, ο κύριος Γιάννης Πούσιος, ο συμπαραγωγός της εκπομπής, είναι ένας άνθρωπος που έγραφε στα έντυπα μέσα της χώρας μας και δει στο Metal Hammer από το 1993. Ναι, μέχρι και το 2015. Όπου ήσουν αρχισυντάκτης από το 97 περίπου κάπου.
Από το 98 του horror. Μπράβο, και εμείς σαν νέοι τότε, νέα παιδάκια που βγαίναμε από τα αυγό μας, διαβάζαμε τις αρλούμπες που γράφατε εκεί. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, κάπως έτσι χτιζόταν και η γνώση δικιά μας πάνω, άσχετα αν συμφωνούσαμε ή όχι, ναι, με αυτό που γράφατε, μαθαίναμε πραγματάκια, γιατί τότε δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν υπήρχαν οι φυλάδες, οι διαδικτυακές που υπάρχουν τώρα, οπότε ουσιαστικά ο μόνος τρόπος να μάθουμε τα τεκτενόμενα YouTube, για Spotify, για... Όχι, δεν υπήρχε ίντερνετ, υπήρχε ίντερνετ σε πειραματικά στάδια τότε. Ποτέ. Οπότε είτε μέσω τίποτα MTV, κάτι Vanessa, Headbangers Ball και τα λοιπά, είτε στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τώρα, μόνο ο Κουτουβός, ο Ball Breaker ήταν που κάνει τις εκπομπές στο Τζερόνιμο Γκρούβι, που τις έκανε. Στον Αθήνα 1984. Και οι ραδιοσταθμοί φυσικά. Ραδιοσταθμοί, ο Άγγελος ο Γεωργιόπουλος, θυμάμαι, εντάξει, και οι εκπομπές ραδιοφωνικές κατά καιρούς του Χάμερ και τα λοιπά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαβάζαμε τις ιστορίες από τότε, οπότε ναι, ξέρουμε τι κουμάσι είσαι. Γι' αυτό και εγώ σας πάω ακόμη πιο πίσω, το 1989, γιατί τότε που λες τα 90's υπήρχε ίντερνετ, απλά δεν ήταν διαδεδομένο όπως σήμερα. Ναι. Εγώ σας πω στην εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Όντως. Οπότε, ποιο είναι η γνώμη σου για αυτό που συμβαίνει στις συναυλίες με τα κινητά τηλέφωνα, που ένα ποσοστό πλέον 50% σηκώνει κινητό για να τραβήξει live, και όχι μια φορά και δύο, καθ' όλη τη διάρκεια, και όχι βίντεο ποιοτικά. Δηλαδή ο άλλος κρατάει το κινητό, το βλέπα χθες Power Wheel Drive, χοροπηδάει, το κινητό κοιτάει και κάτω μερικές φορές, το πάτωμα και τέτοια. Δηλαδή είναι βίντεο που δεν θα τα δει ούτε ο ίδιος που τα τραβάει. Ξέρεις τι είναι, γιατί προσπάθησα και εγώ να το καταλάβω σε κάποια φάση. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει τόσο να τραβήξουν ένα ποιοτικό βίντεο. Είναι ο τρόπος τους. Νομίζω ότι δεν κοιτάνε καν τα κινητά τους όταν γράφουν, ναι, ή όταν τα ανάβουν. Είναι ή ένας τρόπος για να δείχνουν φως αναμένο, όπως πήγανε με τους αναπτήρες παλιά. Όχι αυτό, δεν μιλάω για την τιμή. Είτε τραβάνε βίντεο και βιώνω τη στιγμή, μαν, ξέρεις, αποτυπώνω ένα κούνημα γενικότερο, ας πούμε, γιατί έτσι ένιωθα τότε στο live. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοίτα, και εγώ προσπαθώ. Το κάνει ποτέ μου γι' αυτό. Εγώ τραβάω βίντεο, ρε παιδί μου, αλλά τραβάω, προσπαθώ να έχω σταθερό χέρι για να αποτυπώσω την ιστορία ουσιαστικά. Ναι. Γιατί αν πάρεις ένα καλό πλάνο από ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα, όπου μετέπειτα σε 1-2-3 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει καν, λέμε τώρα. Ναι. Ουσιαστικά καταγράφεις μια ιστορική στιγμή, αλλά με ποιοτικό τρόπο, να μπορεί κάποιος να δει, να καταλάβει τι γινόταν στις επόμενες γενιές. Όπως βλέπεις τα ποιοτικά κριτήρια του καθενός ενδιαφέρουν. Κοίτα, η σταθερότητα σε μια βιντεολήψια είναι στα πολύ σημαντικά πράγματα. Εντάξει. Όπως και ένας καλός ήχος, δηλαδή, αν μπορείς να μην κλείνεις το κινητό στο μικρόφωνο για να ακούει τι παίρνεις, είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ναι, για μένα είναι κάτι κατακριτέο, το κάνω και εγώ, αλλά προσπαθώ, ρε παιδί μου, να μην είμαι σε όλη τη διάρκεια συναυλίας κρατώντας ένα κινητό, να πάρω ένα. Εμείς έχουμε και ένα σκοπό, βέβαια, τα βγάζουμε και στη σελίδα, έχουμε και το κανάλι του YouTube. Εμάς πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ναι. Ας πούμε, Parkway Drive, εγώ χθες είχα δει, ήταν η έκτη φορά που τους είδα ζωντανά. Οπότε ξέρεις, έχω χορτάσει την πάντα. Τι μπορώ να πω. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να πάρω όμως και ένα βιντεάκι να υπάρχει. Άλλο να δεις μια μπάντα πρώτη φορά που θα πέσει με τα μπούνια, δεύτερη, τρίτη, μετά κάπου ξέρεις, τους έχεις κατακτήσει, να το πω έτσι. Οπότε δικαιούσε να πας και στο μπαρ να πάρεις μια μπύρα, λέμε τώρα, να χάσεις λίγο από το, ναι, live. Αυτό. Προσωπικές ιστορίες. Αυτό. Και επανερχόμαστε στη μουσική που θα είναι επιθετική, παλιακιά, ορθόδοξο industrial metal. Από το Street Cleaner, το ντεμπούτο των Goldflesh το 1989, θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι You Breed Like Rats. We'll be right back.
λοιπόν ήταν και το Like Rats από τους Godflesh και το album Street Cleaner του 1949, μπάντα από το Birmingham, τη γενέτειρα του metal γενικότερα. Ναι, λόγω Sabbath όλες αυτό, Και όχι μόνο. Και Peaky Blinders. Και Judas Priest νομίζω είναι από εκεί κοντά, και Napalm Death, και Bolt Thrower. Όχι, Bolt Thrower μπορεί να είναι από το Coventry. Τέλος πάντων, κοντογειτονιά είναι όλα αυτά, αυτό εννοώ. Να πούμε ότι οι Godflesh παραμένουν δραστήριοι, τίμοι και αξιοπρεπείς. Μάλιστα το ένατο τους άλμπουμ Purge κυκλοφόρησε πέρσι και ήταν μια χαρά δισκάκι για το ύφος τους. Ναι. Και σου τρακάνω πάσα κάθε την παλιά στο χώρο για να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου στη metal μουσική. Κοντρόλ με στήθος και η μπάλα μπροστά. Λοιπόν, γαλλικό metal. Ποια είναι η γνώμη σου για το γαλλικό extreme metal, να πω έτσι. Έχουν μια ενδιαφέρουσα άποψη οι Γάλλοι, δεν μ' αρέσουν όλα. Αλλά, δηλαδή, είτε μιλάμε για Godzilla που είναι mainstream, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είτε μιλάμε για Death Spell Omega που μάλλον Γάλλοι είναι και αυτοί, έχουν και αυτοί το στυλάκι τους. Από τους Massacre παλιά, ναι, Death of Thrash χρόνια. Και άλλες, Blood House Nord. Έχει. Η σκηνή γαλλική, ειδικά στο black metal, είναι. Έχει ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό μου αρέσει, έχει χαρακτήρα. Πάμε στους Γάλλους Γκριφών. Γκριφών. Ή Γκρίφων, δεν ξέρω τι σημαίνει στα γαλλικά. Εσύ που είσαι γαλλομαθής. Γκριφών είναι ράτσα από σκυλί, μάλλον δεν είναι αυτό. Λες να είναι σκύλο. Νομίζω ότι είναι, όχι. Ο Γκρίφωνας. Νομίζω είναι ένα φανταστικό μυθολογικό όν της ελληνικής μυθολογίας. Δεν είμαι εγώ πολύ καλό σε αυτά. Πάντως, αυτοί όντως φαίνεται να έχουν μια σχέση με την ελληνική μυθολογία. Σκέψω ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ ήταν το 2020 και ονομαζόταν «Ο Θεός ο Βασιλεύς». Οπότε... Πρόσχομαι. Ναι, πρόσχομαι και τα λοιπά. Φέτος βγάλαν καινούριο άλμπουμ που λέγεται «The Republica», της Δημοκρατίας θα γίνει. Το για οποίο... να δούμε τώρα, με έχει συντριγκάρει, για να δούμε τι θέλει. Είναι γαλλικό black metal. Η δισκοκριτική του The Gallery έγινε από τον εξίσου καμένο εγκεφαλικά Δήμο Καραδήμο με εσένα. Έτσι, αυτά θέλω. Όπου ο άνθρωπος, αν κοιτάξετε στην ιστοσελίδα μας μέσα www.thegallery.gr και δείτε την κριτική Γκριφών, θα δείτε ότι ο τύπος έχει γράψει ιστορικό... Ιστορική ανάφλεξη εκεί μέσα. Δεν, μυθιστόρημα συν ιστορικά στοιχεία. Αυτό δεν είναι δισκοκριτική. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτά πράγματα. Δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα πληροφορίες. Την υδρώτη τη φανέλα. Ναι, δηλαδή εδώ μέσα τώρα λέει για την Γαλλική Επανάσταση. Για. Τι να πούμε τώρα. Για την Εκκλησία τότε στη Γαλλία. Για Γάλλους βουλευτές, για δολοφονίες το 1914. Βασικά όλα αυτά αναφέρονται στο concept album των Γκριφών. Okay. Όπου ουσιαστικά μιλάμε για μελωδικό black metal, ψαγμένο όμως με τη γαλλική τη φινέτσα. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί και να σ' αρέσει παρά τις μελωδίες. Σου λέω, μίξι τριγκάρι. Ναι, εμένα δεν με χαλάνε μελωδίες. Με χαλάνε μελωδίες που είναι κλισέ, που είναι το ίδιο πράγμα, που καταντάνε βαρετές. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό και εγώ δεν τους ήξερα και με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι La Semaine Sanalte. Σαγκλαντέ, κάπως έτσι. Τώρα θα με κάνεις να έρθω από εκεί, θα έρθω να το δω και θα το πω εγώ μετά, παιδιά, που τα λέω καλά τα γαλλικά, είμαι σπουδαγμένο παιδί. Πάμε, Γκριφών και γαλλικό black metal. We'll be right back.
Paris a surpris les capitales, le haut du pavé. Dans le ciel, quand la foudre est faite de coups d'état, la pluie est faite de pavé. Le 10 juillet, le trône est sur le pavé. Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. La rue de Paris joue toujours un grand rôle en révolution. Le mot terrible de la révolution de 1789, c'était la lanterne. Le mot terrible de la révolution de 1830, c'était le pavé. Tous deux venaient de la rue. Περιφών με το κομμάτι La Semaine Sanglante. Γαλλικό black metal, κουλτουριάρικο, ωραίο, ποιοτικό. Εμένα αυτός ο δίσκος μου κάνει φοβερή έκπληξη. Μου ήρθε από εκεί, αυτό που λέγαμε, από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό, αυτά είναι τα ωραία για μένα στην μουσική, οι εκπλήξεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό ακούω μουσική γενικότερα. Καθένα στο ύφος, αλλά ακούσω μια έκπληξη από κάπου, ρε φίλε. Πώς θα το χαρακτηρίζεις εσύ, σαν άκουσμα, σ' άρεσε? Δεν με χάλασε, δεν τρελάθηκα, δηλαδή μάλλον πρέπει να ακούσω το δίσκο. Αυτό μου κάνει σχετικά κοντά στους Cradle of Filth, χοντρικά μιλώντας. Mm. Νεοκλασικού τύπου μελωδικό black metal, λίγο μπατζίστικ με πλήκτρα, not bad. Έχουν αυτή τη γαλλική όμως γλίτσα, έτσι, την κουλτουρογλίτσα. Βάζουν παντού βούτυρο οι Γαλλοί, να το ξέρουν. Παντού, σε όλα. Οπότε μπορεί να βάζουν και στο black metal. Το κάνει πιο νόσιμο. Κάτι παίζει σίγουρα. Ο συγκεκριμένος δίσκος που λέγεται The Republica της Δημοκρατίας αξίζει να τον ακούσετε όπου τον βρείτε ή και να τον αγοράσετε. Δεν είναι κακό να παίρνουμε κανένα συντάκι που και που και κανένα βινιλιάκι που και καλά, που. Καλά, εννοείται. Ιδίως από τέτοια συγκροτήματα που είναι πιο μικρά και έχει και νόημα να το κάνεις. Ξέρετε, η αγορά CD και βινιλίων, παιδιά, δεν είναι μόνο τα παίρνουμε σαν μετοχή για να τα πουλήσουμε σε 10-15 χρόνια. Παίρνουμε και επειδή μας αρέσει το περιεχόμενο, το μουσικό περιεχόμενο, έτσι. Οπότε, εντάξει, βέβαια κάποιοι έχουν προβλήματα στο που θα τα βάζουν πλέον. Ξέρεις, γιατί όταν υπερβείς το μέγεθος μιας CD-θήκης ή βινιλιοθήκης που έχεις, μετά λες, αρχίζω τις κούτες μες στο σπίτι, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του και μέχρι που θέλει να φτάσει. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή συλλέκτες βινιλίων στην Ελλάδα που έχουν νοικιάσει αποθήκες και βάζουν τα βινιλιά τους. Και στην Κρήτη μου φαίνεται, στον Άγιο Νικόλαο, ένας πολύ δυνατός. Παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αδιανόητα μεγάλες συλλογές από ανθρώπους που είτε είναι και αγροατές κάποιοι. Δηλαδή. Ναι. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες δίσκους τώρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε και μιας και έχουμε πιάσει τα εξωτικά metal ακούσματα, θα μείνουμε στον εξωτικό χαρακτήρα. Κάτι ανώμαλο ετοιμάζεις πάλι, βλέπω. Θα βάλω κάτι που εγώ η πρώτη μου εντύπωση ήταν το αποκαλύπτω, το έχεις δει? Το έχω δει, αμέ. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε τη μεταφορά αυτής της ατμόσφαιρας με κεφάλια να κατρακυλάνε τις σκάλες από τις πυραμίδες τις μεξικάνικες στην death metal εκδοχή του. Το συγκρότημα υποτίθεται ότι είναι αμερικάνικο, υπάρχει από το 2019, δημιουργήθηκε στην Πομόνα της Καλιφόρνια. Είναι δεκαμελές, παρακαλώ. Δέκα μέλη. Οπότε, άμα θέλουμε να τους φέρουμε στην αυλή, θα έρθουν 15 άτομα με τεχνικούς. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Okay. Δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, δεν φέρτε τα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έχει Μεξικάνους η μπάντα μέσα. Ονομάζονται Τσοπάνκλι. Τσοπάνα, ρε, Τσοπάνκλι. Αστείος τίτλος για τα ελληνικά μας. Πού πας και τους βρίσκεις πραγματικά, ρε? Με βρίσκουν. Φέτος κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ που ονομάζεται Beating the Drums of Ancestral Force. Κυκλοφορεί τώρα το 2024. Το προηγούμενο τους άλμπουμ κυκλοφορήσει το 2022. Δεν διανοήθηκα καν να γράψω το τίτλο, δεν μπορώ να το πω, είναι στα μεξικάνικα. Okay. Ή στα αστέκικα, δεν ξέρω από αυτά. Μέσα λοιπόν να πούμε ότι παίζουν ένα death doom metal με θεματολογία γύρω από τους Αστέκους, το θάνατο, τις ανθρωποθυσίες. Χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα από το Μεξικό, συν κρουστά και tribal ομαδικά φωνητικά. Ωραία πράγματα, έτσι που το πες όργανα, νόμιζα ότι χρησιμοποιούν όργανα ανθρώπινα στις ηχογραφίες και τέτοια. Ναι, θα μπορούσε, βγάζει αυτή την ατμόσφαιρα. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το Τετζαχουίτλ.
Αυτή λοιπόν ήταν και η Τσοπάντλη με το αστείο όνομα, αλλά το καθόλου αστείο Death Doom τους. Πολύ ωραίο. Για μένα ήταν το καλύτερο κομμάτι που παίξει σήμερα τουλάχιστον. Μπράβο έτσι. Σου. Και πολύ... είχαμε και για σένα, σε βρήκαμε. Και ψαχμένια έτσι, δεν νομίζω ότι τους ξέρει κανείς. Ναι, ακόμη είναι underground σχήμα, στην Αμερική είναι λίγο πιο γνωστή. Να πούμε ότι το όνομά του σημαίνει μάλλον τείχος από κρανία, δηλαδή... Ρομαντικά πράγματα. Αυτό, βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Λοιπόν, εδώ είναι το κλείσιμο της εκπομπής. Ήταν η πέμπτη εκπομπή The Gallery Metal Madness με τον Γιάννη Πούσιο και τον Αλέξανδρο Σουλτάτο. Πιθανότατα στην επόμενη, στην έκτη εκπομπή που θα γίνει Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, την ερχόμενη Τρίτη μάλλον, θα έχουμε έναν σπουδαίο καλεσμένο. Να δούμε αν θα κάτσει. Μείνετε συντονισμένοι, μήπως έχουμε εκπληξούλες. Κρατήστε το link του σταθμού μας κάπου, ώστε να το έχετε εύκαιρο. Βάλτε το εκεί στο, πάνω στον Explorer που έχετε. Στα bookmarks. Στα bookmarks, πάνω. Και να πούμε ότι αυτή η εκπομπή ακούγεται από τον web radio σταθμό του The Gallery τη Δευτέρα. 8 με 10 είναι ο Κώστας Μπουντούκος σε ζωντανή εκπομπή, πάλι ευρέως φάσματος, κυρίως power, heavy, epic, αλλά παίζει και τις καφρίλες του. Την Τετάρτη ο Κωνσταντίνος που είναι πιο κλασικός με Thrash Death Black, Τετάρτη βράδυ 10-12, εμείς Τρίτη 10-12 και αναμένουμε και κάποια παιδιά ακόμα να ξεκινήσουν. Τις καληνύχτες μας λοιπόν, και τι έχεις βάλει για κλείσιμο? Κλείσιμο η Γερμανή Cypecore, που είναι μια αγαπημένη μου μπάντα, τους είχα πάθει τυχαία στο Summer Breeze το 17. Απορώ που ακόμα δεν τους έχει μάθει ο πολλής κόσμος. Προσφάτως, μέσα στο 2024, βγάλαν το άλμπουμ Make Me Real, νέο άλμπουμ, το οποίο θαύτηκε στο The Gallery, και απορώ ποιος κατάπτυστος, ο Αντώνης ο Μπραϊκίδης έκανε τη δισκοκριτική, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θα βάλω ένα κομμάτι που έχω κολλήσει το τελευταίο διάστημα, μπαλαντοειδές με metalcore στοιχεία. Καληνύχτα, τα λέμε άλλη Τρίτη. Να είστε καλά.
sorry, I didn't tell you about the world. Make me Pugliano. I want to say thank you to everybody from the gallery, and we shall see you soon at the concert, motherfuckers. See you later.